Ναγκάλης, επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Και θα νικήσει τους Ισπανούς 11-6. Νόρις. Θα κλέψει ο Βίλτζερ και πετάει στον Γκάλι. Τον ακολουθεί ως ανεπιφάνειο. Ο Γκάλι φτάνει εύκολα στο lay-up, είναι ανίκητος εκεί. 16-8. Ο Νίκος Γκάλης έχει πετύχει τα 3 από τα 4 καλάθια του Άρη. Βγήκε τον αγώνα στο time-out. Σολοθάμπαλ. Σιμπίλιο. Θα κερδίσει ο Βίλτζερ. Ο Γιαννάκης για τον Γκάλι. Και νέο lay-up από τον ασύλληπτο άσο του Άρη, 18-10 το σκορ. Γιαννάκης γρήγορα στον Γκάλι. Αυτός θα χτυπήσει ξανά την ισπανική άμυνα, 18-16. Ο Γκάλις σε μεγάλη μέρα, φεύγει γρήγορα σαν τον άνεμο, δεν προλαβαίνουν οι Ισπανοί. Τώρα ο Γκάλις σε θες playmaker. Κάνει το shoot και 22-18 από τον Νίκο Γκάλι που πραγματοποιεί μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ρωμανίδης για το Γιαννάκη, Γκάλης έχει γυρίσει ο Σολοθάμπαλ, αυτός το σουτ γρήγορα και η σοφάριση 24-24, ενώ πανηγυρίζουν κάποια πενταριά Έλληνες που είναι εδώ, και αυτός έπαιζε πέρυσι στην Ιταλία. Απαντάει ο Γκάλης με backdoor, 32-36, ακόμα 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ατομική προσπάθεια, ανίκητος ανάμεσα σε 3, 38-39, ο Άρης πάλι μπροστά. Γιαννάκης, διώχνει ο Νόρις, Γκάλης, θα μπει το καλάθι, αλλά έχει μου σφυρίξει πιο πριν οι διαιτητές. Το σούτ υποπίεση, σε μεγάλη μέρα ο Νίκος Γκάλης, 40-41. Από 80% ευστοχία, ο Γκάλης κάτοχος της μπάλας. Κοντρολάρει το παιχνίδι όπως θέλει. Το σόλο αλλάζει χέρι και νέο καλάθι. 40-43. Πραγματικά ασύλληπτος. Έχει 11-14. Μεγάλο ρεσιτάλ από τον Νίκο Γκάλι. Γκάλις. Νέα ατομική προσπάθεια. Φάουλ και μετράει. Μέσα σε αποθέωση 43-49 και μια βολή για τον Νίκο Γκάλι που είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έχει κυριολεκτικά νεκρώσει τον Παλαού Μπλαουγκράνα. Δικαιώνει πανηγυρικά τον τίτλο του σαν ο κορυφαίος βασιλβολίστας της Ευρώπης. 43-50 στο Γιαννάκη. Το σούτ υποπίεση. Ο Γκάλι στο rebound. Και καλάθι, 45-52, τρύπωσε κάτω από το ισπανικό καλάθι και πήρε την μπάλα. Ωραία άμυνα του Ρωμανίδη, Βίλτζερ για τον Γκάλι που βγαίνει μόνος του με το καλάθι. Και 45-54, 9 πόντι διαφορά. Οι Ισπανοί τα έχουν χαμένα. Από τον Φιλίππου, Γιαννάκης Γκάλις. Αυτός πάει γρήγορα προς το καλάθι και 49-59 νεκρώνει το Παλαού Μπλαουγκράνα. Ο Νίκος Γκάλις, μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς. Θα νικήσει όλους τους Ισπανούς, 66-65 μειώνει. 72-70, 2 στις 2 ελεύθερες βολές. 72-71. Δεν είναι σε καλή μέρα. Θα κλέψει όμως ο Γκάλις εκεί σαν απομηχανής θεός. 74-73. Ακόμα 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Το 80-76, 4 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Άρης συνεχίζει να παλεύει το μάτς και προηγηθεί με 10 πόντους. Τώρα βρίσκεται 3 πόντους πίσω. 80-77. Γκάλις. Δύσκολο σουτ και 80-79, λες και παίζει μόνος του. Δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Ακόμα 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Θέση του Σιμπίλιο. Αλάνθαστος ο Γκάλις. 82-80. Έχει 6 στις 6 ελεύθερες βολές, 42 πόντους. Το 82-81, 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα ακόμα. 12, Γκάλις. Ελευθερώνεται το σούτ από κοντά και καλάθι. 86-89, ακόμα 20 δευτερόλεπτα. Νίκο Γκάλι, οι στιγμές που ζήσατε μετά την νίκη επί της Μπαρτσελόνα, οι στιγμές που ζεις τώρα, τι σημαίνουν για σένα, τι σημαίνουν για τον άνθρωπο Νίκο Γκάλι?
Κοίτα, είναι φοβερές στιγμές. Τι να πω, μετά από μια μεγάλη νίκη, χαίρομαι πολύ που ήρθε ο κόσμος στο αεροδρόμιο να μας δει και εύχομαι πάντα να ζήσουμε αυτές τις στιγμές. Μετά την νίκη επί της Μπαρτσελόνα, αναζωοποιηθηκε το ενδιαφέρον των Ευρωπαϊκών Συλλόγων για το άτομό σου. Εσύ σκέφτεσαι να ανταποκριθείς αυτό το ενδιαφέρον? Κοίτα, αυτή τη στιγμή εγώ παίζω στον Άρη, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Μπορώ να πάει μπροστά ο Άρης. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Χαρακτηρίζεσαι φαινόμενο του μπάσκετ. Τι έχεις να απαντήσεις? Κοίτα, πάντα προσπαθώ για το καλύτερο. Τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό.